στούντιο βέβαια έχουμε και τον κύριο Βοσκόπουλο. Καλή σας μέρα, κύριε Βοσκόπουλο. Καλημέρα σας. Είδατε όλη αυτή την ιστορία. Ναι, κύριος Καργάκος, σουρεαλιστικά με τις πανοπλίες και τους Ζωρό να χορεύουν Μακεδονία ξακουστή. Είναι... Πάντως ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση. Ότι μαζεύτηκε 10.000 κόσμος και στο παλέ και στην παραλία και παραπάνω, θέλω να σας πω. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει κόσμος που. Γι' αυτό είπα εγώ ότι εδώ στην Αθήνα μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν πολύ αυτά. Αλλά στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει ένας κόσμος που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα. Έχει έντονο το συνέστημα. Γιατί η παιδεία στη χώρα μας είναι κατά βάση εθνικιστική. Αν δεν αλλάξει δηλαδή ο εθνικός μύθος περί περιούσιας καταγωγής, αν δεν σταματήσουμε να συνδέουμε τις σύγχρονες εθνικές ταυτότητες με αρχαίους κόσμους και με λαούς που ζήσανε 2.300 χρόνια πριν. Δεν υπάρχει ιστορική συνέχεια, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κύριε, εννοείται ότι δεν υπάρχει ιστορική μνήμη. Δεν μπορεί. Ιστορική δεν μνήμη, γίνεται να μην υπάρχει ιστορική υπάρχει, μνήμη αλλά και εθνική σύγχρονα... ταυτότητα. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είπα αυτό. Λέω ότι τα σύγχρονα έθνη κράτη ναι, έτσι... και οι σύγχρονες εθνικές ταυτότητες. Πάμε σε περιφέρειες δηλαδή. Όχι. Έτσι μας το λέτε τώρα. Δεν με καταλαβαίνετε. Πάμε σε περιφέρειες. Η συνέχεια αυτών που λέτε είναι αυτό. Τα σύγχρονα. Ακούστε λίγο. Εμείς μπορεί, είδατε, γελάσαμε και όση ώρα παζόταν το. Οι σκηνές αυτές στη Θεσσαλονίκη και επανειλημμένως έχουμε εκφράσει ότι αυτά δεν είναι λύνονται διαφορετικά από τη μια. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι μπορεί να υπάρξει, να υπάρξει ένας λαός χωρίς εθνική ταυτότητα. Δεν γίνεται. Και να σας πω όμως, για τους Σκοπιανούς εσείς που λέτε. Ναι. Ήρθε ένα κράτος τώρα, ένα κρατήδιο, το οποίο δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια και λέει εμείς είμαστε Μακεδόνες. Έχει εθνική συνείδηση αυτό το κράτος. Μα και το ελληνικό κράτος δημιουργήθηκε το 1830 ως μικρό κρατήδιο. Μα τι λέτε τώρα. Όχι τι λέω, ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. 1830. Και πριν το 1453 δεν υπήρχε. Το 1453 ήταν η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν υπήρχαν λοιπόν, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σας καταλαβαίνω γιατί η παιδεία σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά στην Ελλάδα. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και την ιστορία τώρα για να αποδείξουμε τι. Τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι πλήρης όσον αφορά ζητήματα ταυτοτήτων. Μα πλήρης σε ποιον εννοείτε τώρα, σε ποιον. Μιλάω για την ελληνική κοινωνία. Για την ελληνική κοινωνία ναι. Γενικότερα. Και είναι πλήρης όταν λέμε ότι κοιτάξτε, τα Σκόπια. Όπως ακριβώς, αφήστε με λιγάκι, όπως ακριβώς. Ναι. Πείτε, γιατί είστε και καλεσμένος και πρέπει. Ωραία. Ναι. Όπως ακριβώς οι σημερινοί νεοέλληνες έχουν την εντύπωση, έτσι, παρόλο που από γλωσσοπολιτισμική άποψη φέρουν στοιχεία. Αβάρων, Σλάβων, Βουλγάρων, Ρωμαίων και όλων αυτών των λαών και των πολιτισμών και των γλωσσών που ήταν στη χώρα μας αυτοί που γνωρίζουμε σήμερα ως Ελλάδα, κατά τον ίδιο ακριβό τρόπο, κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο έχουν δικαίωμα και κάποιοι άλλοι να φτιάξουν το δικό τους εθνικό μύθο. Αυτό δεν πρέπει να είναι. Προφανώς. Ένα λεπτό. Κανείς δεν λέει ότι δεν έχετε δικαίωμα να φτιάξει όλο το δικό του εθνικό μύθο. Αρκεί όμως αυτός ο εθνικός μύθος να μην είναι βασισμένος πάνω στην ιστορική. Ανακρίβεια, έτσι. Ακούστε, κύριε Ανακρίβεια. Τώρα, το να μιλάς σλάβικα, να έχεις καταγωγή από τη Βουλγαρία και να λες ότι είσαι Μακεδόνας. Το να μιλάς αρβανίτικα, βλάχικα και τσιγκάνικα, έχεις δικαίωμα να λες ότι είσαι Έλληνας. Ναι, δεν αμφισβητείς όμως κάτι. Δεν αμφισβητείς κάτι. Οι Σκοπιανοί δεν αμφισβητούν. Κύριε Χασαπόπουλε, οι εθνικές ταυτότητες δημιουργήθηκαν όταν δημιουργήθηκαν τα εθνικά κράτη τους τελευταίους 2-3 αιώνες. Συμφωνούμε. Δεν είναι αλλά ιστορική μνήμη. Εκ Θεού πορευόμενες. Συμφωνούμε. Τι θέλετε να πείτε με αυτό. Τι θέλετε να πείτε με αυτό. Θέλω να πω. Ιστορική μνήμη όμως δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία 200 χρόνια. Σας είπα δύο πράγματα. Δεν είναι μόνο η εθνική ταυτότητα, είναι και η ιστορική μνήμη. Και η συνέχεια και η γλώσσα. Γιατί δηλαδή, σταματάτε το 2000 πριν το 45, συγγνώμη. Και γιατί να μην πάμε το 5000 π.Χ. Δεν κατάλαβα. Να σας πω κάτι. Οι Έλληνες δεν έχουν να αποδείξουν κάτι. Οι Σκοπιανοί γιατί προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι Μακεδόνες. Δεν είναι ζήτημα προσπάθειας του να αποδείξουν ή όχι. Να το καταλάβουμε. Όπως ακριβώς. Να το καταλάβουμε ότι το κράτος αυτό έχει ανάγκη από μια ονομασία που θα ενώσει όλους και δεν θα τους διχάσει. Είναι άλλο πράγμα. Αλλά γιατί βάζουν την Ελλάδα απέναντι. Δεν βάζουν καθόλου την Ελλάδα απέναντι. Εμείς ζούμε στα σύνορα κοντά. Όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν φιλικές σχέσεις. Έχουμε χιλιάδες συγγενείς απέναντι στην άλλη πλευρά των συνόρων. Οι οποίοι μάλιστα πολλοί από αυτούς και δεν μπορούν να επιστρέψουν γιατί. Εντάξει, αυτό το έχουμε πει και ότι είναι λάθος. Αλλά όμως βγάζουν νομίσματα με το Λευκό Πύργο. Στο Σύνταγμα τους υπάρχουν αλειτουργικές διατάξεις. Ωραία, εγώ σας προκαλώ το χάρτη κάτω από το ρολόγι εδώ στο στούντιό σας να τον φέρετε εδώ πέρα για να μιλήσουμε για τον ελληνικό αλυτρωτισμό. Όπου μιλάει για τις χαμένες πατρίδες. Κύριε Βοσκόπουλε,
μισή Μικρά Ασία είναι ελληνική, μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Πέσω στην Ελλάδα. Δεν ζούσε ελληνισμό εκεί. Κύριε Βασκόπουλε, δεν ζούσε ελληνισμό. Ασφαλώ. Δεν έφυγε προσφυγικό ελληνισμό. Τον αλετρωτισμό, κύριε Χασαπόπουλε, θα πρέπει να τον καταδικάσουμε πρώτα στη χώρα μα. Ο αλετρωτισμό είναι που οδήγησε χιλιάδε συμπατριώτε μα από τη Σμύρνη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο να έρθουν ζητιάνοι. Αλλά στην, τώρα στην μιλάμε, Ελληνική Μακεδονία και στην Ελλάδα εξαιτίας του ελληνικού μεγαλοειδατισμού. Κύριε Βοσκόπουλε, με συγχωρείτε. Για ένα λάθος λέτε τώρα. Δεν είναι ένα λάθος, είναι πολύ μεγάλο λάθος. Με συγχωρείτε, κύριε Βοσκόπουλε. Κάνετε την ίδια κουμπωμένη σκέψη. Μα υπέρβαση κάνει. Και είστε και διακονητής της απόγνωσης των μειονοτήτων. Λέτε. Δικιά σας κρίση είναι αυτή, δεν είναι έτσι. Λέτε. Επειδή δηλαδή, ενώ τώρα μιλάμε για το θέμα των Σκοπίων, λέτε εσείς. Πρώτα να λύσετε τα δικά σας αλυτρωτικά αισθήματα και μετά να λύσουμε πρώτα. Το ζωτήριο. Αυτό λέτε. Εγώ σας μιλάω για τον αλυτρωτισμό των Σκοπίων και η απάντηση δική σας είναι δείτε τον αλυτρωτισμό των Ελλήνων. Τους μαύρους. Λοιπόν, να καταδικάσουμε τον αλυτρωτισμό από όπου και αν προέρχεται, κύριε. Δεν το συζητάμε αυτό. Βεβαίως. Κύριε Βοσκόπουλε, να σας πω κάτι. Η καταγωγή μου είναι από τα μέρη της Μικράς Ασίας. Και εμένα. Εγώ δεν προσπαθώ. Και εσείς είμαστε και οι δύο. Εγώ δεν θα πρέπει να καταργέσετε το Βενιζέλο. Ακούστε να σας πω, αφήστε τώρα. Εγώ δεν έχω να αποδείξω τίποτα μέσα μου και σε όλες τις γενιές πριν και μετά, αν εγώ είμαι από τα παράλια της Νέας Μήνης και τι ελληνισμός υπήρχε εκεί. Αυτά μέσα μου είναι ξεκαθαρισμένα. Μα δεν ζητάει κανένα. Όχι μόνο αυτό. Εγώ μεγάλωσα. Ότι εγώ μεγάλωσα χειροκτονία. Δεν σα αφισβητεί κανένα. Να τελειώσω μια στιγμή. Να τελειώσω μια στιγμή. Μια στιγμή. Οι Τούρκοι κάναν και με τους Πόντιους και με τους Μικρασιάτες γενοκτονία. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα θα πήγε, ήρθε από εκεί και θα πάει πολλά χρόνια πριν. Βέβαια, και ο ελληνικός στρατός έκανε εθνοκάθαρση το 1913 στο Κιλκίς. Συμπληρώνω λέγοντας ότι και εγώ μεγάλωσα. Αυτά να τα ξεχάσουμε, να κοιτάξουμε μπροστά. Αυτό λέμε κι εμείς. Και εγώ μεγάλωσα από τη γιαγιά μου, η οποία μου έλεγε συνέχεια πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω στην πορεία διαμορφώσει μια διαφορετική άποψη ή μια διαφορετική αντίληψη. Δεν σας αμφισβητεί. Και το ένα, αλλά και το άλλο. Ναι, αλλά δώστε το δικαίωμα αυτό και στους άλλους. Βεβαίως και το δίνουμε το δικαίωμα αυτό. Σας έχουμε από πιο νωρίς. Εμείς βεβαίως και το δίνουμε. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα. Αυτό που θέλω εγώ να προσθέσω, επειδή δεν έχετε και. Δεν είπατε όμως τίποτα για τον αλυτρωτισμό στο Σύνταγμα των Σκοπίων. Εκεί δεν είπατε τίποτα. Ακριβώς και ίδιο περάσατε και στρίψατε. Όχι, δεν είναι. Ακριβώς το ίδιο έχουν και οι Έλληνες. Καταρχήν δεν είμαι εκπρόσωπος της κυβέρνησης του γειτονικού κράτους. Έτσι, να σας παρακαλώ να πείτε μια κουβέντα. Το κλείσουμε πριν να πάμε στην Πάτρα. Ωραία. Λοιπόν, ό,τι ακριβώς λέει το Σύνταγμα, το άρθρο 109. Το ελληνικό. Ακριβώς το ίδιο λέει. Εντάξει. Και το σύνταγμα της γειτονικής χώρας. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες μου. Με απαντάτε με τον ίδιο τρόπο και δεν σας ταιριάζει. Γιατί είστε νέος άνθρωπος και λέτε επαγγέλλεστε μια άλλη εκδοχή πραγμάτων. Ελάτε. Και απαντάτε μια μόνο και κλείνω. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια πιο νυφάλια, πιο όρημα θα αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα αυτά. Ως μέλος ενός κόμματος μέσα από το οποίο προσπαθεί να εκφραστεί η μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει μειονότητα. Τώρα δεν είναι αποδεκτή. Μπορείτε να λέτε ότι δεν με βλέπετε. Κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να πω ότι το μέτρο δημοκρατίας για τη χώρα μας και για κάθε χώρα. Το Ιορδάνη δεν μπορεί να λέει ότι δεν με βλέπετε. Δεν σας φωνάξαμε εδώ για να σας δούμε. Έχει να κάνει. Μην είστε τώρα και προκλητικός. Κύριε Αναγνωστάκη. Μην λέτε ότι δεν σας βλέπω. Αν έχω άλλη άποψη, μην το παίρνετε ότι είναι έτσι. Το μέτρο δημοκρατίας. Τι να κάνουμε. Δεν γίνεται να τα ακούμε αυτά τα πράγματα. Πρέπει να μάθετε και να τα ακούτε κάποτε. Όχι, δεν γίνεται να τα ακούμε και να μην απαντάμε. Γιατί να μην τα ακούτε. Γι' αυτό είστε εδώ. Ναι. Αφήστε με όμως να τελειώσω. Άρα μην μας κάνετε μαθήματα τι πρέπει να μάθουμε. Δεν σας κάνω μαθήματα. Είστε εδώ για να σας ακούσουμε. Όταν λέτε θα πρέπει να μάθετε. Όταν λέτε θα πρέπει να μάθετε. Θέλετε να ακούσετε το συνομιλητή σας. Σας ακούμε πολύ καλά. Ήρθα 500 χιλιόμετρα. Είπατε όμως θα πρέπει να μάθετε να ακούτε. Χιλιόμετρα. Επειδή είπατε σχόλεις το είπατε. Θα πρέπει να μάθετε να με ακούτε. Λοιπόν, και φωνάξαμε να σας ακούσουμε. Θα ήθελα να. Δεν ήρθα εδώ να μαλώσω καταρχήν μαζί σας. Δεν μαλώνω κι εγώ, άλλη άποψη. Θα ήθελα να πω και να επισημάνω ότι το μέτρο δημοκρατίας σε μια χώρα είναι το πώς συμπεριφέρεται τόσο στις μειονότητες που έχει, όσο και στις ομάδες, είτε είναι κοινωνικές είτε άλλες, οι οποίες έχουν ιδιαιτερότητες. Θέλω να πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μια ιδεολογική μεταρρύθμιση στη χώρα μας και οι εθνικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένες και της μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, θα βρούνε τον ήλιο μοίρα για το καλό εμείς όλων μας, για να μπορέσουμε και το ρόλο μας να το παίξουμε επικοδοματικά και στην ελληνική κοινωνία και στη σχέση με την κοινωνική χώρα. Να πιστεύουμε και να είναι η κυρίαρχη άποψη εδώ ότι η μακεδονική μειονότητα δεν υπάρχει. Και εγώ ασφαλώς σας επιστρέφω. Πάμε στην Πάτρα. Πάμε κύριε Πιρσίμ.